Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής να πάμε Καλιφόρνια. Πάμε Καλιφόρνια, πολλές ζωντανές συνδέσεις και πρέπει να τρέξουμε λίγο. Πάμε Καλιφόρνια, καθώς υψώθηκε η ελληνική σημαία ανήμερα της εθνικής μας επετείου και στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εκεί θα συναντήσουμε τον Τάσο Ζωγράφο, ο οποίος είναι πρόεδρος Ηνωμένων Σωματείων Ελλήνων Καλιφόρνια. Κύριε Ζωγράφε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όμορφη εικόνα, πού βρίσκεστε? Είμαστε τώρα στο Δημαρχείο της Καλιφόρνιας, έχουμε σηκώσει τη σημαία. Εδώ όμως σήμερα τις βάζουν σημαίες μισές και από κάτω από την Καλιφόρνια έχουμε την ελληνική σημαία. Έχουμε σηκώσει και σημαίες σε 200 πόλεις στην Καλιφόρνια. Είμαστε πολύ περήφανοι, χρόνια πολλά σε όλους και να είμαστε όλοι ζήτω Ελλάς. Οπότε έχει ψωθεί και η ελληνική σημαία από ό,τι βλέπουμε εκεί κάτω από τη σημαία, σωστά? Είναι η ελληνική σημαία. Δυστυχώς δεν έχουμε και πολύ αέρα τώρα, ναι. Αλλά θα φυσήξει λίγο το απόγευμα. Αλλά απόψε θα ανάψουμε και τα φώτα εδώ στο Δημαρχείο, στο Σακραμέντο, στο Σαν Φρανσίσκο, στο Δημαρχείο Σαν Φρανσίσκο, στο Λος Άντζελες έχουμε κανονίσει. Στο Σάντα Μόνικα θα έχουν ένα μεγάλο Ferris wheel, θα τα ανάψουμε με πρόγραμμα με φώτα. Έχουμε κάνει τα πάντα εδώ. Εγώ να πω βέβαια, κύριε Ζωγράφη, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε και ένα χαρακτηριστικό βίντεο το οποίο δημιουργήσατε εσείς οι ίδιοι, εκεί Έλληνες στην Καλιφόρνια, με τον Έλληνα ο οποίος κρατά την ελληνική σημαία και περιφέρεται βέβαια περιμετρικά εκεί της περιοχής σας. Είστε ο ίδιος, είστε και ο πρωταγωνιστής στο συγκεκριμένο βίντεο, στη συγκεκριμένη παραγωγή. Το έχετε πάρει ζεστά και θέλω να μου πείτε λίγο πώς νιώθει ένας Έλληνας. Συνηθίζω να κάνω αυτή την ερώτηση σε Έλληνες ομογενείς. Πώς νιώθει ένας Έλληνας που βρίσκεται αυτή την ημέρα που γιορτάζουν όλοι οι Έλληνες μακριά από την πατρίδα? Κοίτα, εδώ οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα το 1957 εδώ στην Αμερική με το τίποτα. Δεν είχαν δεκάρα για να βρουν καλύτερη ζωή. Και μεγαλώσαν τα παιδιά τους, ήταν από τα χωριά πάνω από την Ήπειρο, στο Πογόνι και στη Ζήτσα. Ήρθαν εδώ και μεγαλώσαν μια μαύρη άσπρη φωτογραφία, πώς ξέραν τη ζωή τους εκεί και μεγαλώσαν τα παιδιά τους εδώ και είμαστε εμείς περήφανοι για την πατρίδα μας. Είμαστε Έλληνες, δύο φορές Έλληνες εδώ πέρα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα ένθυμα των ελληνικών και τη γλώσσα μας. Σαν τους αγωνιστές τότε το 1821 και όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε σκλαβιά με τους Ότομενς. Εδώ είμαστε πολύ περήφανοι και με ό,τι τρώμε, με ό,τι πίνουμε ή φαϊτό έχουμε ή μάλιστα ό,τι ψωμί τρώμε, κύριε Ζωγράφε, υποστηρίζουμε τις γονείς μας. Να ευχηθώ, είμαστε περήφανοι για Έλληνες. Να ευχηθώ και να ευχηθούμε και του χρόνου να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε, να ξανασυνδεθούμε πάλι. Βλέπουμε και την ελληνική σημαία φύσηξε λίγο, δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Φυσάει λίγο, ο Θεός μας έφερε λίγο για τον αέρα. Σωστά. Και να δείτε το βίντεο, είναι πολύ ωραίο και σας εύχομαι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν.